time went down the lane. I lick your bum bum down in forward. You know, so daddy, snow me, I go land. I lick your bum bum down. Take me back to say, daddy, snow me, stop somewhere down the lane. Ξαναρωτάω. Ναι! Πολύ μ' αρέσει αυτό που αισθάνομαι. Και εγώ. Περνάω πολύ όμορφα μαζί σου. Και εγώ το ίδιο. Θα δώσω και λεφτά να πας να πάρεις το κουστομάκι που σου άρεσε. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Με πήρε η πρώην γυναίκα μου τηλέφωνο. Ναι. Υπάρχει ένα θεματάκι για το παιδί. Και μου ζήτησε να μείνει κάποιες μέρες μαζί μου. Ναι. Ό,τι θες. Πόσα θέλεις ρε πικωθεί, αν έχεις σπιτωθεί εδώ πέρα να αφήσεις τη μάνα μου! Βουέρα, ακούσου, είσαι στα καλά σου! Πολύ στα καλά μου! Παρεξηγείς πάρα πολύ, δεν σημαίνει αυτό που λες, τη μάνα σου την αγαπάω, να δώσει συναισθήματα! Ρε, τι νομίζεις, εμένα πας να δουλέψεις, δεν μπορείς να με δουλέψεις! Σε παρακαλώ, σήκω, φύγε από το σπίτι! Ποια, πού να φύγω ρε, από το ίδιο μου το σπίτι! Τι συνέβη εγώ, συνέβη! Ρε πατέρα, ο γιος είναι αυτός! Σε παρακαλώ, πάνε θέση! Διώχτω από εδώ μέσα! Διώχτω! Κυπριακά ναι. Μιλάει. Σήκω και φύγε. Την κόρη έδιωξε. Οι δύο δεν τελειώσαμε. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι καθημερινή εκπομπή, το ευτυχείτε. Είναι πολλά τα προβλήματα του κόσμου και τα θέματα. Φτάσαμε να δούμε τη μάνα πορνό. Εγώ δεν έχω να πω κάτι για τη διαφορά ηλικίας, άμα τα βρίσκουν, καλά κάνανε. Αλλά μας την έχετε φορέσει ως μάνα. Ξαφνικά είναι σαν να βλέπουμε τη μάνα μας να την αυτόνει ο κύριος που ήταν και γιος της. Εγώ έχω συγκλονιστεί. Έχει και κόρη τη Φουρέιρα, έχει μια σημασία. Εγώ όταν άκουσα ότι έρθει το παιδί για λίγες μέρες, φαντάστηκα ένα παιδί. Στο ευτυχείτε το παιδί σημαίνει 32 χρονών. Εν πάση περιπτώσει, έχει συνέχεια. Έχω μεγάλη αγωνία. Δηλαδή, put the play. Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Ναι. Σίγουρα εμείς μπορεί να έχουμε πει καμιά κουβέντα παραπάνω. Μπορεί κάποιες διενέξεις να είχαμε, αλλά μπορώ να σου πω ότι αυτό είναι που μου άρεσε εσένα. Ποιο? Η δυναμικότητά σου. Εντάξει, είναι έτσι ο χαρακτήρας μου. Έχεις μια προσωπικότητα ότι ό,τι έχεις να πεις, το λες, δεν μας άσε τίποτα. Α, ναι, 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 ναι. Τι λες ρε κύριε, ρε Πασκαλά, ρε πρικοθύρα. Τι λες τώρα. Θα το βάλω στη μάνα μου. Πες τα ρε. Πασκαλά, αγόρι μου. Η μάνα σου δεν είναι εδώ, πρώτον. Και δεύτερον, κακό είναι που σε γουστάρω. Α, κι εγώ σε θέλω. Κι εγώ σε θέλω. Η άλλη με το μουφάν! Εδώ σπάλι γύρω! Το άκουσα αυτό! Δεν το πιστεύω! Τι δεν πιστεύετε, κυρία μου! Με την κόρη μου! Είναι σήμερα! Πέθανε. Α, μωρέ. Λιποθύμησε. Πολύ γερή κράση. Πήγε νοσοκομείο, βγήκε. Θέλω να μαθαίνω λίγο τα νέα τους. Μα είδες όμως, ενώ θα λέγαμε ότι μπράβο στη Φουρέιρα που τον έλεγε πριν κοθήρα και το είχε καταλάβει. Ακούω μόνος μου θορύβους, παιδιά. Τι γίνεται, φαντάσματα. Όχι, κάτι ακούγεται. Έχουμε ποντίκια ή πέφτει η πλάσμα. Τι γίνεται, παιδιά. Βερβερίτσα στο θέατρο Βρετάνια! Τετάρτη με Κυριακή, σας περιμένουμε! Ό,τι να είναι, κανονικά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τη στήριζα πάρα πολύ τη Φουρέιρα και για τα τραγούδια της, αλλά και για το πέρα που του έλεγε σε πρικοθύρας, σε πρικοθύρας. Μετά με το που τσίπε, εγώ λέει και εγώ, πόσα δευτερόλεπτα χρειάζεται για να κάνω. Και ο άλλος κατευθείαν πετάει, συνεχώς είναι η μη μπλουζός, δηλαδή είναι γύμνια. Και δεν πήγα και σε ένα δωμάτιο εκεί να τριμωχτούν στη σκάλα. Τόσο πάθος. Πολύ τη λυπήθηκα τη μητέρα. Έχω άλλο από εδώ. Α, αυτό το αφήσαμε έτσι αυτή λιποθυμισμένη, δεν μας νοιάζει. Ωραία, πήγαινε παρακάτω. Και να φίλες μου, ένα καυτό ντύσιμο για τους αγριάτρες. Αγριάτρες. Οπότε, αν έχετε ταλικέρι, ταξιτζή, κρεοπόλη ή γενικά έναν αγριάτρα,
σας προτείνω αυτό εδώ το ντύσιμο, το οποίο θα το ξετρελάνει μαζί και αυτό εδώ το αξεσουάρ, να του δώσεις και καμία. Μπορεί να του αρέσει, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, έχουμε ακόμα χειροπέδες. Είναι ένα πολύ ωραίο φετίχ, οι οποίες αυτές οι συγκεκριμένες έχουν και γουνίτσα. Ωραίο, και έτσι δεν θα σε πονάει στα χέρια, οπότε μπορείς, είναι για πολλή ώρα χρήσης. Αυτονομία. Να το κλείνει εδώ, ασφαλίζει. Ασφαλίζει. Και μπορείτε να δεθείτε, να κάνετε διάφορα. Στο καλοριφέρ. Καλό μεσημεράκι μέσα από την καρδιά μας και αν έχετε κάποιον αγριάντρα, εξαιρετική λέξη, ένα χειροκρότημα για αυτή τη λέξη. Θα ντυθώ εγώ. Έτσι, ναι, μ' αρέσει. Τι είσαι, τι είσαι. Χασάπι μου! Μα είναι σαν να με φωνάζει ο Βέγκος χασάπι με το χασάπι μου. Έτοιμο λίγο αυτό. Μεγάλο, παιδιά, γιατί είχα παλιά το μαγαζί. Ναι. Α, πολύ ωραία. Πολύ καλό. Έλα μπροστά, χασάπι μου. Πολύ καλός, πολύ δυνατός. Ε, γίνεται χαμός. Το φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Οπότε. Οπα. Εγώ θα το κρατήσω αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Βγάλω και το τσιντάκι. Μην χτυπάς, κυρία μου, μεσημεριάτικα. Ποιο το είπε αυτό? Όχι, ξέρει τώρα, ποιο. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτά. Πότε βγήκανε? Με αφαιρέσει. Δεν πειράζει, θα στο βάλω τώρα αυτό για να δούμε να γίνει λίγο πιο δύσκολο το κομμάτι με τη χρυσή. Γιατί και σένα τα θέλει ο ποπουδάκο σου. Πρόσεχε. Πολύ ωραία. Πάρε και ο Θεό μαζί σου. Κάντε λίγο χώρο αν είναι εύκολο. Πρόσεχε να πέσει. Είδε ανατροπή. Στέλνω αυτή τη φυλακισμένη χρυσή στη Γιούσεφ! Πάρα πολύ ωραία, περνάμε εδώ. Οι απόκριες έρχονται ασταμάτητες κατά πάνω μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νέστη, καλά. Ευχαριστώ, το είχα ανάγκη αυτό. Λοιπόν, 14999, σταθερό κινητό, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο ή open και ονοματεπώνυμο στο 14999 για να διεκδικήστε. Ψυγείο κατά ψύχτη και κουζίνα τυχιζόμενη, βάζετε μπροστά ό,τι κατέβει στο κεφάλι σας και διεκδικείτε και το Forte Fiesta, το Trend. 85 άλογα, 1100 κυβικά. Στείλτε μήνυμα, μπείτε στον πειρασμό, κανείς δεν ξέρει. Ευχαριστώ, τα κατάφερα, τα κατάφερα. Αγγελικούλα μου, κουκλάκι μου, για βάλε μας κάτι να δούμε. Δεν είναι κακό, ωραίο δεν είναι. Καλή, καλή. Τι βλέπουμε πίσω ρε παιδιά, ας πούμε τελικά, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πίσω. Σας αρέσει? Ναι. Όχι η ζαρίφη, το ντύσιμο. Ναι. Ας σας αρέσει όλο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά, μείνουμε σε αυτό. Τα παπούτσια δεν πεθαίνω. Τα παπούτσια δεν μ' αρέσουν καθόλου. Γενικά τα άσπρα παπούτσια δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή μόνο σε αθλητικό. Ο καθένας έχει τα σφυρίγματά του. Αλλά μ' αρέσει το ντύσιμο τελικά, έχει ενδιαφέρον. Τα μαλλιά της είναι πολύ ωραία, τα μάκρυνα. Όχι, τα παπούτσια είναι λάθος, μην τα ξαναδείξετε. Το ντύσιμο είναι ωραίο, μπράβο της. Πάρα πολύ ωραία τα παπούτσια. Ανανεωμένη όσο ποτέ η κυρία Μαλασίδου, σήμερα έχει κάνει από τα πιο ωραία ντυσίματα. Έλα, πείτε το. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το πουκαμισό μπουφανάκι, πολύ ωραίο, σένιο, ωραίο ασορτή εδώ πέρα και αυτά οι πέτρες, μαύρο από μέσα. Α, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κουρεύτηκε, κρυφοκουρεύτηκε. Αυτά παίρνει σιγά σιγά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το βλέμμα γνωστό, με πανικό κάτι τις κάνουν απέναντι οπωσδήποτε. Είναι πάρα πολύ καλή. Μπράβο της. Πολύ. Όμορφο είναι. Μ' αρέσει πολύ. Καλή δεν είναι? Παρακάτω. Μας άρεσε. Άνοιξε. Που πιστεύεις ότι είναι συνέχεια αυτού. Ότι στα βάλανε έτσι. Και μετά αυτό τον κάνει, τον βγάζει και ένα τέλειο αγορέ.
Εγώ δεν πρόλαβε η κοπέλα, πιστεύω ήταν σίγουρα σε γάμο, κουμπαροποίηση, φουλ και το μακιγιάζ είναι για γάμο, υπάρχουν και σκουλαρίκια, δεν τις ταραν τ' άλλα. Εδώ πέρα υπάρχει μια υπέροχη στενοποίηση, ναι, ναι, δεν πειράζει, όμως φύγε, αλλά δες πως ανεβαίνει το ρηγέ ωραιότατο όπως πρέπει. Τη θεωρώ λίγο, δεν ξέρω, παραπανίσιόλο, πολύ περιποίηση για το τίποτα. 5Q λένε. Ενώ και πάνε στο θέμα. Τι τώρα αυτή η κοπέλα σου πει ότι βρέθηκε νεκρός αγρότη. Πήγαινε, χόρεψε. Είναι και λίγο. Εκτός και αν έχουν μόνο τέλεια νέκη. Οπότε μπράβο, αν λέει κάτι χαρούμενο είναι to the point. Αλλά δεν έπαιγε κάτι στενάχωρο. Το ακούς το στενάχωρο από την κουμπάρα. Πάντα άξια, λες και φεύγεις. Παρακάτω. Γιατί μπορούμε. Εδώ μιλάμε, δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να μου πει. Αύριο τελικά η Γέρα την άστε. Κούκλα, είσαι μπράβο, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραίο. Πρόκαλο! Την κυρία Ελιστάη να έρθει εδώ να μου κάνει μάθημα να πω δελτίο. Εντάξει, εντάξει, τώρα μιλάμε για εντάξει. Εντάξει, είμαστε λίγο κάπως αρρωστοί. Τι ωραίο χρώμα είναι αυτό, πώς λέγεται. Ματζέντα. Ματζέντα, πιστεύω ότι είναι το ροζ, ροζ, ροζ. Είναι σε μοβοποίηση πάει. Σικλαμέν. Σικλαμέν δεν είναι και ωραίο. Τι ωραίο σικλαμέν φορά, σαν τη βρει την άλλη. Σικλαμέν δεν θα πω στην κυρία Στάι, θα πω είναι πάρα πολύ το χρώμα. Μπράβο, congratulations, go on. Τι είναι, είναι κρίτρια στο Dancing with the Stars, είναι η νικήτρια του Dancing with the Stars στην Αργεντινή. Τι είναι, δελτίο δεν είναι, είναι εξαιρετική. Ανοίξτε στον Ομπριτζίτα. Αυτό τι είναι στο χέρι όλο, πάρα πολύ ωραίο. Μόνη της τα ρούχα της δικά της, θέλω να το ξέρετε αυτό. Μόνη, δικά της. Μπράβο της, πολύ καλή. Και το μαλλί μου αρέσει πάνω και φάνηκαν και οι φούσκες, ενώ τα σκουλαρίκια. Και τι ωραία που έβαλε αυτό το πράσινο. Πράσινο δεν είναι. Ναι. Πράσινο, πράσινο. Πράσινοποίηση, λαδοποίηση. Πολύ ωραίο όλο το κοφτοπλεκτό. Συγχαρητήρια. Είσαι εξαιρετική. Σ' αγαπάμε. Από Θεό σου, από μόνη σου. Είναι αστρολόγος. Κάτι θα έχει δει στα άστρα για να ντυθεί έτσι. Κάτι της... Εγώ θέλω και η κυρία αυτή, αν μπορεί να κόψει τα μαλλιά. Και αν μπορεί πια να της βάλουν και μια κάμερα απέναντι. Δηλαδή να δούμε και λίγο όλο το πρόσωπο. Γιατί βλέπουμε ένα προφίλ μόνο. Αυτό το χρώμα από πάνω είναι λίγο στενάχωρο. Είναι και το μαλλί που είναι έτσι Morticia Adams. Αλλά και αυτό είναι αυτό το λαδί, το νεκρολαδί. Δεν είναι πολύ ωραίο. Φυσικά έχει βάλει το κολάν από κάτω γιατί εκεί γίνεται όλο το εφέ. Δεν ξέρω αν είναι κολάν ή καλσόν. Από εκεί, αλλά δεν μπορεί να ξεκινάς με αυτό το χρώμα και τελικά να κατέληξεις να βάλεις αυτό το λαδί. Δηλαδή πώς, έφτιαξε η διάθεση και ξέρετε, α μωρέ χάλια είμαι σήμερα, ας βάλω το λαδί. Ας συνεχιστεί η διάθεση από κάτω προς τα πάνω, χρωματιστεί από πάνω, μόνο στενοχωρημένη. Κατά τα άλλα θα ήθελα μία κάμερα απέναντι. Της. Παρακάτσε. Η Βερονικολού, εντάξει, το πρόσωπο δεν αντιμετωπίζεται, μιλάμε για μία κούκλα, αλλά δεν έχετε μία μικρή αίσθηση ότι είναι λίγο μεγαλύστηκα ντυμένη. Ναι! Είναι λίγο πιο μεγάλη από την ηλικία της ντυμένη. Βέβαια, μπορεί να ήθελε να κάνει αυτό το στυλ, το λίγο 50s, 60s. Δεν λείπει η χαρά από το ρούχο. Ναι, ωραίο συνδυασμένο, πολύ και όμορφο κορίτσι, αλλά πιστεύω αυτό ότι λίγο παραπάνω από την ηλικία. Να γκρινιέ όμως, να είναι γερή κοπέλα, κάτω. Πολύ ωραίο ντύσιμο. Ωραίο ντύσιμο είναι αυτό. Πολύ ωραίο ντύσιμο. Όχι ρε, είναι ωραίο. Δες τι ωραίο. Εδώ τα μαλλιά αυτά είναι από μόνα τους. Τα μαλλιά αυτά είναι αγορασμένα πριν ένα τέταρτο. Είναι αυτά τα γνωστά που τα παίρνεις και είναι ακριβά και λες όχι, εγώ δεν θα κόψω τίποτα. Είναι πανάκριβα. Μπαίνουν όλα μαζί. Το βάρος είναι αδιανόητο. Εμένα μου αρέσει το ντύσιμο της, η αλήθεια είναι. Όχι. Δεν μ' αρέσει, αλλά έτσι λέω. Όχι ρε, είναι ωραίο και δεν είναι ωραίο για την Πέπη. Είναι ωραία, δηλαδή η Πέπη, το στυλάκι της, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, Βόμπα, καλό Βόμπα. Μεσημεράκι και βραδάκι μην πω, δηλαδή γιατί μιλάμε για έξτρα πρίμα, ωραίο μακιγιάζ, δεν υπάρχει υπερβολή, κάνω λάθος, δεν υπάρχει υπερβολή στο μακιγιάζ,
Ποιος είδε και το πρόσωπο, θα μου πεις. Αλλά λέω, σε αυτούς που το είδανε, φαντάζομαι καταλαβαίνόμαστε. Να είναι καλά το κορίτσι, υπέροχη, παρακάτω. Χαρά, χαρά. Τώρα εδώ πέρα για να συζητήσουμε, πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλά. Είναι η Άντζελα. Εκεί τελειώνει η κουβέντα. Αυτό αν λάβεις υπόψη. Είναι η Άντζελα, ντύθηκε κομπέρ. Πολύ ωραίο αυτό που έβαλε. Εντυπωσιακό είναι. Εγώ δεν πεθαίνω πάρα πολύ με αυτά εδώ πέρα που είναι σαν κομμένα. Κάπως όμως στην Άντζελα τώρα τάδα. Εμένα μ' αρέσει. Και όντως δηλαδή, πολύ ξεκούραση, πολύ καλή ενώ, πολύ ωραία και το μαλλί. Είναι στα ωραία της. Τι. Αν είχε χρυσό ασημί, σας ευχαριστώ για την υποσημείωση. Άρα είναι total. Όλο το παπούτσι δεν ξέρω κάτι του συμβαίνει, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Εμένα μου αρέσει, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Παθαίνετε την κρίση ξαφνικά. Κρίση πάθατε με την κυρία Άντζελα. Κούκλα, κούκλα! Ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά! Παιδιά, έκανε ωραίο ντύσιμο. Για δικηγόρος. Αν ήτανε μοντέλο, θα είχαμε άλλη κουβέντα. Αλλά αφού η ιδιότητα είναι δικηγόρος, ας πούμε, εγώ δεν έχω δει πολλές δικηγόρους να είναι ντυμένες έτσι. Μπράβο της, ανεβάζει την πύχη στη νομική. Είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ με το μαλλί δεν πέθανα ιδιαίτερα, αν με ρωτάτε. Κάπως δεν. Αλλά γενικά έκανε ωραίο ντύσιμο. Μπράβο, μπράβο. Και καλό πτυχίο. Κούκλα, κούκλα, φώναζαν οι Ταύροι και η Πήγαση. Πάρα πολύ ωραία. Επιλέγει σε σημεία της προσωπικότητας να δίνει χρώμα. Εδώ πέρα έχει επιλεχθεί αυτό το τρίγωνο του Τζόκερ, δηλαδή χίλια και δύο αυτιά, φούξια. Και όλο αυτό και στο χέρι υπάρχει φούξια και στο δαχτυλίδι φούξια. Πάρα πολύ ωραία το συνδύασε, πολύ safe. Τα μάτια δεν είναι βαμμένα, δεν πειράζει. Να είστε καλά, ο Ταύρος συνεχίζει να είναι little penis, δεν έχει καμία σημασία. Προχωράμε, συγχαρητήρια. Η κυρία Πατέρα, ντυμένη συναυλία των One Directions, μπράβο της. Είναι groupies, μπορεί, από τα πιο ωραία ντυσίματα της κυρίας Πατέρα. Τι όχι. Τέλειο ρε είναι, είναι πρωί. Ντύθηκε πάρα πολύ ωραία casual. Μπράβο. Αν το έκανε και το μαλλί, κατάξανθο αγοραίαν η Λένοξ, παλιά θα ήταν του The Point και τζινάκι από κάτω. Ένα χειροκρότημα. Μπράβο. Μπράβο, κυρία Πατέρα, κούκλα. Η γλυκερία τσιτσώνει. Θες να πω κάτι άλλο. Η κυρία τσιτσώνει. Η ρίγα είναι αδιανόητη. Δεν τελειώνει ποτέ γιατί είναι και η ρίγα και αυτό που κάνει κάτι στα παλιά αυτά που τη λίγανε και κάνανε τα τέτοια τους. Δεν ξέρω κάτι, το ροζ, το κραγιόν δεν το ήθελα πάντως να σβήσω. Κάτι με το κραγιόν δεν τα πάμε καλά νομίζω, παρά είναι γλυκοποιής, θα μου πεις μπορεί να είναι στο ρεπό της. Σίγουρα υπάρχει ποδιά από κάτω και μια τσαγέρα δίπλα. Η κοπέλα κάνει που μπει και σερβίρει ταυτόχρονα, διπλοθεσίτησα, δεν βγαίνει το μεροκάμα το αλλιώς. Κατά τα άλλα, τι να τις πούμε, να είναι καλά. Και να συνεχίσει να δουλεύει στο ξενοδοχείο που δουλεύει. Συγχαρητήρια. Παρακάτω. Ποια είναι? Ζένια. Η Ρένια. Ζένια. Ζένια ή Ρένια. Ρένια, Βένια, Ντένια. Ναι. Όλες αυτές. Ναι. Δεν μπορώ να συζητήσω τώρα γιατί εκπομπή μας παίζεται το 2019 και αυτή είναι στο 1980. Τότε ήταν μόδα. Πάρα πολύ ωραία για την εποχή της. Τα μαλλιά είναι λάθος όλα, βαριέται και πονεβαίνει τη σκάλα, δεν θέλει και τίποτα. Πολλές τρύπες, πάει όμως στο κόκκινο δωμάτιο, οπότε θα χρειαστεί κάποιες. Να είναι καλά η κοπέλα, καλή επιτυχία. Την έχουμε ξαναδεί την κυρία Καραφωτίου. Παιδιά, εμένα μου αρέσει πολύ το κούρεμα, δεν σας αρέσει? Παιδιά, το μαλλί είναι πολύ ωραίο. Και όλο αυτό εδώ, γιατί κάνει την οριστιάδα μάλλον κρύο, παγωνιά. Εκτός και αν την περιμένει να τρένει να την πάει κάπου. Δηλαδή όταν σηκωθείτε περιμένετε να έχει ένα μικρό βαλιτσάκι, ένα καπέλο στραβά και να φύγει. Αν μπει σε αυτοκίνητο είναι λάθος. Μόνο σε τρένο τη βλέπω, με αυτή την αμφίεση. Δεν είναι τώρα και αυτός ο λιακάς για να φορεθεί εύκολα στην τηλεόραση. Κατά τα άλλα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ το μαλλί. Congrats. Συγχαρητήρια.
η κυρία Τζανακούλη από τη Λάρισα. Επόμενο. Τι τη συμβαίνει εδώ της κυρίας Κόντι, τι είναι αυτά τα επιθετικά κρικοειδή. Και αυτό εδώ πέρα η λεμαριά δεν μεταράζει σχεδόν, δηλαδή αν τρέξει και πιαστεί σε μια πόρτα την κλαίμε. Δεν είναι εύκολο αυτό το τσόκερ, δεν είναι ωραίο, κόβηκε στα δύο το λαιμό, δεν υπάρχει λόγος να κοπεί κάποιος λαιμός εκεί. Εδώ μπορούμε να κόψουμε όλοι κάτι πολύ ωραίο, εδώ με το κόβεις στη μέση, σε κοντένει, είναι λάθος. Το μαλλί όλα τα λεφτά σαφέστατα, έχει πέσει όλη η λακ που υπάρχει στον κόσμο, αν θέλετε λακ δεν υπάρχει. Έχει μπει εκεί, είναι κοκαλωμένα, σε 12 ζώδια δεν κουνήθηκε, σου λέει τρίχα, μπράβο της. Κατά τα άλλα το μπλουζάκι αυτό, πιανού το ζώδιο είναι. Δεν είναι παιδιά από ζώδια. Τι να είναι. Τσανέλ. Τσανέλ 5. Πολύ ωραίο. Όχι, δεν είναι και αυτή η πορτοκαλί, βέβαια με την πορτοκαλί. Ωραία το συνδύασε. Αλλά και κάτι άλλο να βάζει θα φαινόταν, φαντάζομαι. Εν πάση περιπτώσει, οκ, ας μείνουμε στο κομμάτι ότι τελειώσανε οι λακ. Αυτό, μέχρι εκεί, παρακάτω. Τι βλέπω. Κοίταξε τώρα. Όμορφος, παιδιά, είναι λίγο να ρεμίσουμε, να μην χάσουμε και το μέτρο, ας πούμε. Είναι ωραίος πολύ. Το παντελόνι είναι ένα ιδιαίτερο παντελόνι. Γιατί ωραίο είναι. Ποιος θα το βάλει αυτό. Σας λείπει η λίρα απλά και αυτό εδώ πέρα που το δένουμε. Αν το είχε θα λέγατε ντάου ντάου ντάου. Ωραία. Δεν, το παντελόνι αυτό είναι μόδα για κάποιο λόγο. Ζητώ συγγνώμη και το έχει το σώμα να το βάλει. Δεν είναι. Μπορεί να μην λέμε ρε εσύ τι ωραίο παντελόνι είναι, Γιώργο, πες αυτό που το πήρες. Ναι, οκ. Okay. Αλλά είναι ωραίο και το συνδέεις και με ένα ριγέ που κάμισο. Όχι, εμένα μου αρέσει. Πες με τρελό. Μ' αρέσει. Παρακάτω. Βρε, άκου λίγο βρε Αγγελική. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα ονόματα τα κάνετε πάνω σας για να γελάτε και μου τα λέτε να τα πω. Α, μου είπε ευθαλία και άκουσα εξαλία και λέω έλεος δηλαδή. Α, ευθαλία, ναι το δέχομαι κυρία Θάλια. Η Θάλια μας είναι στο κανάλι της Βουλής. Εμένα μου αρέσει η Θάλια. Μπορεί και να άλλαζε λίγο έναν έτσι σκελετό για το κέφι, αλλά πολύ ωραίο αυτό που φοράει. Για Βουλή τόσο χρώμα. Μπράβο της. Όχι, μπράβο, 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 μπράβο. Είναι σαν κατατρεγμένη σπανιόλα που τελικά βρήκε... Αυτά τα παπούτσια εμένα δεν μου αρέσουν, παιδιά. Τα παπούτσια δεν είναι ωραία. Αυτός ο πάτος σου να πεταχτεί δεν είναι ωραίο. Το παπούτσι αυτό είναι λάθος. Το ρούχο μου αρέσει όμως και είναι και μόδα αυτό το χρώμα, το οποίο δεν το αγαπάω καθόλου εντωμεταξύ αυτό που είναι σαν γυμνός. Τα μαλλιά, παιδιά, αφήστε. Μέχρι τέλη Ιουνίου. Θα τα πατάμε εμείς που θα ερχόμαστε για εκπομπή. Θα είναι μέχρι έξω το πάρκινγκ. Αν κάποιος από εδώ πέρα από τη διεύθυνση δεν ασχοληθεί σοβαρά, θα πνιγούμε με τα μαλλιά της Κατ Κεν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το είπα. Ντυμένη Γερονικολού και αυτή, ενώ βελούδο. Καταλάβατε και σας είπα ότι. Είναι λίγο άτζρα, λίγο Γερονικολού, αλλά κατά τα. Κουρεύτηκε. Μ' αρέσει. Όχι. Ωραίο. Άλλα γκαρσόν. Και λίγο κάπε λάκι. Για άνοιξε. Who's that girl? Επειδή όμως δεν ξέρουμε ποια είναι, δεν ασχοληθούμε με την κυρία αυτή. Δεν ξέρουμε τι μας σημερώνει. Λες δεν είναι η ίδια, μπράβο της. Αυτή είναι η υφή. Θα μπορούσε. Τι να πω, μπράβο, πολύ ωραία. Τέλειο. Break θα πάω τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μην κοιτάτε τα props. Κάποιο παιδί κλαίει εδώ πέρα που ασχολείται με αυτά. Γι' αυτό ακολουθήστε μας στο Instagram για την παρέα. Σας παρακαλώ πολύ, αφού δεν παίξαμε τη στήλη, τουλάχιστον κάποια follow να δώσουν χαρά σε αυτό το παιδί που κλαίει στους διαδρόμους του Open Beyond. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και μετά, κοντά μου. Δεν δίνει σημασία, ρε αλήτη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά, εγώ και αυτός θα γίνει χαμός.
ο Μάριος Αθανασίου. Ποιος θα...